Ο Ηρακλής είναι ο πιο φημισμένος ήρωας της ελληνικής μυθολογίας. Σύμφωνα με το μύθο, ο Ηρακλής είναι ο γιος του Αμφιτρίωνος και της Αλκμίνης. Κατάγεται από το Άργος και ο παππούς του είναι ο Περσέας, ο γιος του Ακρίσιου. Στο γάμο του με την Αλκμίνη, ο Αμφιτρίωνας έδωσε όρκο στον πεθερό του και θείο του, τον Ηλεκτρίωνα, που ήταν αδελφός του πατέρα του, του Αλκαίου, στον βασιλιά των Μυκηνών, να μην κοιμηθεί με την Αλκμίνη, αν δεν τιμωρήσει πρώτα τους Τηλεβόες. Οι Τηλεβόες ήταν έθνος ληστρικό, οι οποίοι αρχικά κατοικούσαν στην Ακαρνανία. Ο Ηλεκτρίωνας όμως, ο πεθερός του Αμφιτρίωνα, δεν πήγε ποτέ εναντίον των Τηλεβόων, γιατί όταν προετοιμάστηκαν για την πολεμική εκστρατεία, ένα από τα κοπάδια το οποίο έβοσκε ο Αμφιτρίωνας έξω από τις Μυκήνες, τις έφορες πεδιάδες, είχε μία γελάδα η οποία τσιμπήθηκε από τον ίστρο, την μύγα η οποία τρέλανε την αγελάδα, και ο Αμφιτρίωνας της έριξε ένα ρόπαλο, ένα κομμάτι από ξύλο ελιάς, για να την καθησυχάσει ή να την σκοτώσει. Αυτό όμως, το κομμάτι του ξύλου, το ρόπαλο, έπεσε πάνω στη αγελάδα και ακριβώς πάνω στα κέρατά της, αυτή κούνησε το κεφάλι της, προκάλεσε την επιστροφή σαν το μπούμερακ του ροπάλου, το οποίο επέστρεψε προς τα πίσω και σκότωσε τον Ηλεκτρίωνα με έναν ακούσιο φόνο, που σε αυτόν ευθυνόταν ο Αμφιτρίωνας, ο γαμπρός του, ο οποίος είχε ρίξει το ρόπαλο για να σκοτώσει την αγελάδα. Έτσι έπρεπε να τιμωρηθεί με εξορία ο Αμφιτρίωνας, γι' αυτό και πήρε την γυναίκα του, την Αλκμίνη, και πήγαν για να καθαρούν από το μίασμα, δηλαδή τον ακούσιο φόνο του πεθερού του, του Ηλεκτρίωνα, στη Θήβα. Έτσι η καταγωγή του Ηρακλέους είναι δυτή. Ενώ ο Ηρακλής κατάγεται από το Άργος, γεννιέται στην πόλη των Θηβών, γι' αυτό είναι δυτή η καταγωγή του. Στη Θήβα ο Αμφιτρίωνας έπρεπε να καθαρεί από το μίασμα, δηλαδή τον φόνο του πεθερού του, από τον βασιλιά Κρέοντα, και αφού τον καθήρε ο Κρέοντας, δημιούργησε στρατό για να εκτελέσει την αποστολή, την οποία δεν πρόλαβε να εκτελέσει ο πεθερός του, ο Ηλεκτρίωνας, δηλαδή να επιτεθεί και να νικήσει τους Τηλεβόες. Στο μεταξύ διάστημα δεν έπρεπε να κοιμηθεί με την Αλκμίνη, αλλά έπρεπε να κρατήσει τον όρκο του, τον οποίο είχε δώσει στον πεθερό του πριν τον σκοτώσει χωρίς την θέλησή του. Έτσι ο Αμφιτρίωνας έφυγε για να εκτελέσει την αποστολή του, ενώ η Αλκμίνη τον περίμενε στα παλάτια του Κρέοντα στη Θήβα. Και ο Δίας, ο οποίος ωρέχτηκε την όμορφη Αλκμίνη, επέστρεψε μία νύχτα νωρίτερα, διηγήθηκε στην Αλκμίνη τον πόλεμο εναντίον των Τηλεβόων με τη μορφή του Αμφιτρίωνος, του σύζυγου της, και αυτή του έδειξε την αγάπη της και του έδωσε τον εαυτό της, την παρθενία της, και κοιμήθηκε μαζί του μία νύχτα που ο Δίας την έκανε τρεις, γιατί παρακάλεσε τον ήλιο να μην ανατείλει επί τρεις ολόκληρες νύχτες και μέρες. Κοιμήθηκε στο κρεβάτι της Αλκμίνης και με αυτήν
έκανε γιο, έσπηρε γιο τον Ηρακλή. Ο Αμφιτρίωνας επέστρεψε μετά από 3 νύχτες, δηλαδή μία, η οποία ήταν πολύ μεγάλης διάρκειας, και είδε ότι η σύζυγός του, η Αλκμίνη, δεν τον υποδέχτηκε θερμά όσο θα περίμενε. Και όσο αυτός προσπαθούσε να της διηγηθεί τον τρόπο με τον οποίο ενίκησε τους τηλεβόες, εκείνη του απαντούσε λέγοντάς του ότι ήξερε όλη τη διαδικασία, γιατί πραγματικά τα είχε ακούσει 1 ή 3 νύχτες νωρίτερα. Ο Αμφιτρίωνας θύμωσε πάρα πολύ από τη συμπεριφορά της γυναίκας του, γι' αυτό ζήτησε χρησμό από το μαντίο των Δελφών και ο μάντης Τηρεσίας του είπε για το ατόπιμά της, ότι κοιμήθηκε με τον Δία, ο οποίος είχε την μορφή του. Στην αρχή θύμωσε πάρα πολύ. Ο Αμφιτρίωνας ετοίμασε ξύλα για την πυρά και ετοιμάστηκε να την κάψει ζωντανή. Ο Δίας όμως έστειλε βροχή από τον ουρανό και έσωσε την Αλκμίνη και αργότερα τον συμφιλίωσε τον Αμφιτρίωνα με την Αλκμίνη και η Αλκμίνη έγινε μητέρα διδύμων του Ηρακλέους, ο οποίος καταγόταν από τον Δία, και του Ιφικλέα ή Ιφικλή, ο οποίος ήλκε την καταγωγή του από τον θνητό πατέρα του, τον Αμφιτρίωνα. Ο Δίας στη σύναξη των θεών, στην αγορά των θεών, προέβλεψε τη γέννηση γιού του, ο οποίος θα τον διεδέχεται στην αγορά των θεών. Προέβλεπε τη γέννηση του Ηρακλέους. Αλλά η Ήρα, η οποία ψυχανεμίστηκε αυτήν την πρόθεση του Διός, αντελήφθη τον γιο της Αλκμίνης, ο οποίος ήταν έτοιμος να βγει από την κοιλιά της με τον αδελφό του τον Ιφικλή, γι' αυτό και πέταξε από τον Όλυμπο μαζί με την Ηλίθια, την προστάτηδα των Τοκετών, κόρη της Άρτεμη, και εμπόδισε τον Τοκετό της Αλκμίνης, ενώ επέσπευσε τον Τοκετό του γιου του Σθένελου, που γέννησε γιο, τον Ευρυσθέα, τον ξάδελφο του Ηρακλή, ο οποίος και τον διαδέχτηκε στο θρόνο των Μυκηνών, και όχι ο Ηρακλής, ο οποίος γεννήθηκε 2 μήνες αργότερα. Μετά από διαταγή της Ήρας, οι Μοίρες, η Κλωθό, η Λάχεσης και η Άτροπος, μαζί με την Ηλίθια, που παραστέκονταν στους Τοκετούς, αρνήθηκαν να ελευθερώσουν την Αλκμίνη. Η Λίθια είναι ένα από τα επίθετα της θεάς Αρτέμιδος, αυτής που τέμνη σχίζει τον αέρα. Το έργο της Ηλίθιας ήταν να επιστατεί στους τοκετούς των γυναικών όταν κυλοπονούν, όταν έχουν οδύνες. Προσκαλείται να έρθει η Λαρά και λυσίζουν. Κανένας από τους παρευρισκόμενους στον τοκετό δεν επιτρεπόταν να έχει κόμπους στα ενδύματά του. Έτσι πίστευαν ότι ο τοκετός θα ήταν πιο εύκολος και λυσίζουν, με λυμμένες τις ζώνες, χωρίς εμπόδια ή δεσμούς ή κόμπους. Έστω και ένας δεσμός στο σώμα τους εμπόδιζε τον τοκετό της επίτοκης γυναίκας. Κατά τη διάρκεια του τοκετού προσφέρουν θυσία για την ευτυχή έκβασή του. Το όνομα Ηλίθια σημαίνει ακαταπαύστος ηλουμένη και περιτρέχουσα τον ήλιο. Επί 9 ημέρες, οι 3 μοίρες, η Κλωθό, η Λάχεσης και η Άτροπος, η Κλωθό που κλώθει το μαλλί και το κάνει κλωστή.
και ξέρει που τελειώνει η ζωή μας, η οποία κρέμεται από μία κλωστή, η λάχεσης που μας δίνει λαχνούς και είμαστε τυχεροί στη ζωή μας και η άτροπος που κανείς δεν εκτρέπει, δεν της αλλάζει πορεία, με το ψαλίδι της κόβει το νήμα της ζωής μας, μαζί με την ηλίθεια, 9 μέρες ολόκληρες βρίσκονταν έξω από το σπίτι της Αλκμίνης και είχαν δέσει τα χέρια τους, η μία δίπλα στην άλλη, είχαν βάλει οκλαδόν τα πόδια τους και είχαν καθίσει κάτω στη γη και δεν άφηναν την Αλκμίνη να απελευθερωθεί, δηλαδή να γεννήσει τον Ηρακλή. 9 ολόκληρες μέρες κυλοπονούσε η Αλκμίνη χωρίς να μπορεί να γεννήσει τον Ηρακλή και τον Ιφικλή, οι οποίοι είχαν σταθεί μέσα της και δεν έβγαιναν. Τότε έγινε κάτι εκπληκτικό στις Θήβες. Μία από τις αγαπημένες φίλες της Αλκμίνης που την είχε ακολουθήσει στον τόπο της εξορίας στη Θήβα, αυτή που αργότερα ονομάστηκε Νυφίτσα, βγήκε έξω και είπε με χαρά, αλλά με μία πράξη που ήταν εντελώς θεατρική, στις μοίρες και στην ηλίθεια ότι ο Δίας είχε δώσει την άδειά του και επιτέλους είχε γεννήσει η Αλκμίνη. Η γονιθιάς, η φίλη της Αλκμίνης, η οποία αργότερα ονομάστηκε Νυφίτσα, δεν μπορούσε να αντέξει τους πόνους της Αλκμίνης, οι οποίοι της είχαν τρυπήσει τα αυτιά με τις κραυγές της. Γι' αυτό βγήκε και φορώντας προσωπείο, δηλαδή παριστάνοντας κάτι το οποίο δεν συνέβαινε μέσα της, παρουσιάστηκε ως θεατρικό πρόσωπο και έλυσε την τραγωδία της Αλκμίνης. Με χαρούμενο ύφος ανακοίνωσε στις 3 μοίρες και στην ηλίθεια ότι η Αλκμίνη γέννησε. Αυτές θύμωσαν πάρα πολύ και έφυγαν καταστενοχωρημένες γιατί τις αγνόησε ο Δίας. Και αργότερα ο Ηρακλής τίμησε την Γολυθιάδα με ιερό το οποίο έκτισε έξω από το σπίτι του στη Θήβα, τιμώντας την φίλη της μητέρας του, γιατί αυτή ήταν η αιτία, αυτή ήταν η ευμενής κατάληξη της κοιήσεως της Αλκμίνης να τελειώσει με τη γέννησή του. Οι 3 μοίρες θύμωσαν πάρα πολύ με τη Γολυθιάδα και ο μύθος λέει ότι την μετέτρεψαν σε Νυφίτσα, η οποία είναι καταραμένη να γεννά τα παιδιά της από το στόμα της. Η Εκάτη, η θεά του φεγγαριού, λυπήθηκε την Νυφίτσα και την έκανε το δικό της προσωπικό ζώο. Το ζώο το οποίο προστάτευε η θεά Σελήνη. Οι Θηβαίοι τίμησαν την Γολυνθιάδα, την Νυφίτσα, και κάθε χρόνο της έφερναν δώρα στο ιερό της, μπροστά στο σπίτι του Θηβαίου Ηρακλή, για να θυμηθούν τη γέννησή του. Η τοπική παράδοση των Θηβών αποδίδει την πονηριά που επέσπευσε τον τοκετό της Αλκμίνης, την Ιστορίδα, την κόρη του